Καλώς ήρθες στο Φτιάξ το μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό μας βίντεο θα πλέξουμε μαζί ένα πάρα πολύ όμορφο σχεδιάκι με ποδαράκια και αλυσίδες. Πανεύκολο, πολύ γρήγορο, πολύ απλό και πιστεύω θα το λατρέψεις και εσύ και αμέσως θα θέλεις να το δημιουργήσεις. Πάμε να δούμε τις οδηγίες που έχει το συγκεκριμένο σχέδιο. Καλή διασκέδαση! Λοιπόν, αυτό είναι το κουβάρι που θα χρησιμοποιήσω για το σημερινό μας πλεκτό. Πάρα πολύ γλυκό είναι, ενώ προς το χρωματάκι μπορείς να δεις άσπρο, ροζ, πορτοκαλί, γαλάζιο, πάρα πολύ όμορφο. Τι άλλο χρειάζεται να ξέρουμε? Λοιπόν, τα βασικά να δούμε. Εδώ πέρα έχουμε 68% βομβακερό, 30% νάιλον, 50 γραμμάρια και 80% στα πλέκουμε βελονάκι νούμερο 6. Δεν αυτό λέει ότι δείχνεται για βελονάκι νούμερο 4,5, αλλά εγώ χρησιμοποιώ λίγο μεγαλύτερο για να το κάνουμε πιο χαλαρό το σχεδιάκι μας. Ωραία, αυτά χρειάζεται να ξέρουμε, θεωρώ, προς τη σύνθεσή του και τις βασικές οδηγίες, οπότε αυτό που μένει να κάνω είναι να αφαιρέσω νήμα από το ιστορικό του κουβαριού, να βρω την άκρη του νήματός μου και να ξεκινήσουμε. Και εδώ, πώς είναι το επιμέρους νήμα, πώς δομείται. Είναι πάρα πολύ απαλό κιόλας ως προς την αφή. Και ναι, θεωρώ ότι είμαστε στο σημείο που πάμε να χτίσουμε τη βάση μας, όπου θα κάνουμε γαϊτανάκι με πολλαπλάσια του 4, συγκεκριμένα 12 αλυσίδες. Πάμε να μετρήσουμε μαζί. Έχω κάνει τη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12 και 6 αλυσίδες για το ύψος, 15, 16, 17, 18, οπότε 12 αλυσίδες είναι η βάση μας, είναι 6 αλυσίδες για το ύψος, πήγαμε στις 18 και πάμε να ξεκινήσουμε για να χτίσουμε τη βάση μας. Αφήνω λοιπόν εγώ τις πρώτες αλυσίδες, τις έκτρα που πλέξαμε. Και θα μεταβούμε τώρα στον 7ο πόντο, όπου εκεί θα πλέξω το πρώτο ποδαράκι, νούμερο 2, και πάμε και το νούμερο 3 ποδαράκι. 3 ποδαράκια λοιπόν το πρώτο πακετάκι μου. Μετά αφήνω, κάνω 2 αλυσίδες και θα μπω στον ίδιο πόντο για να πλέξω ένα ποδαράκι. Μετά αφήνουμε 3 αλυσίδες, μεταβαίνουμε στην επόμενη και εκεί θα κάνουμε 3 διαδοχικά ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Έτοιμο, 2 αλυσίδες και 1 ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Ύστερα αφήνουμε τους επόμενους 3 πόντους, 1, 2, 3. Μεταβαίνω στον 4ο πόντο που θα συναντήσω. Και θα βάλω το βελονάκι μου για να πλέξω με την αρχή, με την τεχνική 3, 2, 1, δηλαδή 3 ποδαράκια. Στον ίδιο πόντο εννοώ. Δύο αλυσίδες θα κάνουμε μετά και ένα ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Οπότε η τεχνική αυτή είναι 3-2-1 ονομάζεται, όπου το 3 αναφέρεται στα 3 ποδαράκι, το 2 αναφέρεται στις 2 αλυσίδες και το 1 αναφέρεται στον 1 ποδαράκι που κάνουμε στο τέλος του πακέτου. Αφήνω τους επόμενους πόντους για να πάω στον τελευταίο πόντο και να πλέξω σημείο αυτό μονάχα ένα ποδαράκι, ώστε να έρθει να δημιουργήσει μια ομοιομορφία με την αρχή του πλεκτού που αφήσαμε τους πρώτους 6 πόντους. Οπότε τώρα έχουμε μια ομοιομορφία με την αρχή και στο τέλος. Στην επόμενη σειρά θα κάνω 3 αλυσίδες και γυρίζω. Πάμε να δούμε, θα βάλουμε το βελονάκι μας.
βάζω το βελονάκι μου στο κενό που συναντώ στην προηγούμενη σειρά και επαναλαμβάνω την τεχνική 3-2-1, δηλαδή 3 ποδαράκια στον ίδιο πόντο, 1 το τρίτο ποδαράκι με τα 2 αλυσίδες και στον ίδιο πόντο 1 ποδαράκι. Πολύ ωραία. Για δες το, έτοιμο. Μετά πάω εδώ πέρα στο επόμενο πακετάκι να επαναλάβω το σχέδιό μου, δηλαδή 3-2-1, 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες και 1 ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Και τώρα μου θέλεις να πλήξεις ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω, έχω 3 θηλιά στο βελονάκι. Παίρνω νήμα, το περνάω μέσα από τις 2 θηλιές και μετά παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις 2 επόμενες. Και πάμε να πλέξουμε και το τρίτο πακετάκι της σειράς, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πολύ ωραία. Ωραία. 2 αλυσίδες και 1 ποδεράκι στον ίδιο πόντο. Τέλος, στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σειράς, όπου η σειρά κλείνει με 1 ποδαράκι. Και είμαστε έτοιμοι, για δες το. Πάρα πολύ όμορφο. Μου αρέσει το πώς έχουν ανακατευθεί και τα χρώματα μαζί και το καθένα αναδεικνύει και μια διαφορετική πτυχή του σχεδίου μας. Πάρα πολύ ωραία. Πλέξαμε τα αριστερά προς τα δεξιά και μετά θα γυρίσουμε για να πλέξουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μ' αρέσει πολύ που είναι και ελαστικό και τεντώνει. Πάμε στην επόμενη σειρά. 3 αλυσίδες για το ύψος. Και επαναλαμβάνω την διαδικασία, η οποία πια είναι το μοτίβο 3-2-1, όπου το 3, όπως είπαμε, αναφέρεται στα 3 διαδοχικά ποδαράκια, το 2 αναφέρεται στις 2 αλυσίδες που κάνω τώρα και το 1 είναι το 1 ποδαράκι με το οποίο κλείνουμε το πακέτο μας. Τέλεια. Πάμε για το δεύτερο ποδαράκι. Δύο αλυσίδες και ένα ποδαράκι για το κλείσιμο. Πάρα πολύ ωραία. 3 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες και για το φινάλε του πακέτου έχουμε ένα ποδαράκι. Και η τρίτη σειρά είναι έτοιμη, αναπτύσσεται, μεγαλώνει και ομορφαίνει, πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πόσο διάκριτα είναι τα πακετάκια και είναι φανερό το που ολοκληρώνεται ένα σχέδιο και που αρχίζει το άλλο. Τρία πακετάκια στην κάθε σειρά, το οποίο το καθένα παρτίζεται 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες σε ένα ποδαράκι και ολοκληρώνει τη σειρά με ένα ποδαράκι. Εξαιρετικά και έτσι έχουμε έρθει στο τέλος της σειρά μας. Πάρα πολύ όμορφο, εννοείται θα πλέξω περισσότερες σειρές για να πάρουμε μια ιδέα, να δούμε πώς θα φαίνεται. Και όπως βλέπεις την έχω πλέξει λίγες σειρούλες ακόμα, έχω μια αναβάθμιση για σένα, να το δούμε εδώ πέρα. Πολύ ωραίο το σχεδιάκι, μου αρέσει που έχει αυτό το zigzag εφέ και όπως είδες γενικά ο πύχης δυσκολίας είναι πολύ χαμηλός, είναι εύκολο και απλό. Είναι πάρα πολύ όμορφο για εξάσκηση, για εκπαίδευση και για να δημιουργήσετε ένα πάρα πολύ όμορφο πληκτό με ένα πολύ χαριτωμένο σχέδιο. Και έχεις στο μυαλό σου τον κανόνα 3-2-1 για το συγκεκριμένο σχέδιο. Ελπίζω να σου άρεσε, να το βρήκες χρήσιμο και θα τα πούμε την επόμενη φορά εδώ πέρα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει και φιλάκια!